Δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα απαρουσιώσεων. Ελάτε με τις κάμερες να πάμε. Εκεί είμαστε τώρα, εκεί είμαστε, το δείχνουμε. Ωραία. Να σα δείξουν οι δικοί σας άνθρωποι, δεν υπάρχει κανένας δρόμος που πρέπει να σχεδιαστεί και να ξαναφτιαχτεί. Οι δρόμοι είναι έτοιμοι. Οι δρόμοι είναι 25 ετών δρόμοι. Είναι καταλληλότατοι με μια μικρή. Υπάρχουν κάποια, ξέρω εγώ, 100 μέτρα στον έναν και 50 στον άλλον που είναι χωματόδρομος. Ναι. Και μετά μιλάμε για μια ευθεία διπλής κατευθύνσης. Δηλαδή αυτός ο δρόμος θα χρησιμοποιηθεί, κύριε Δήμαρχε, που βλέπουμε τώρα στη ζωντανή εικόνα που έχουμε στην περιοχή και που φεύγει από την Εθνική Οδό και ανεβαίνει προς το χωριό και κατεβαίνει αντίστοιχα, αυτός ήταν ο δρόμος. Με έτοιμο δρόμο. Με έτοιμο δρόμο. Άρα δεν χρειάζεται να λέτε απαλωτριώσεις εκεί. Να πάμε να δώσουμε λεφτά σε ένα κράτος όπως είναι το δικό μας αυτή τη στιγμή για να φτιάξουμε άλλο δρόμο. Πώς το βλέπετε εσείς δηλαδή? Δεν ξέρω, τεχνικοί δεν είμαστε, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι θα φτιάξει. Ο υπουργός το λέει. Ο υπουργός το λέει. Αλλά πάμε μαζί με τον υπουργό να το δούμε λοιπόν. Άρα δεν υπάρχει, διαβεβαίνονται εσείς τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα. Εντάξει, να φτιαχτεί δρόμο. Έληξε. Δεν θέλουμε λεφτά για να φτιαχτεί. Εντάξει, δρόμο. Κύριε Δήμαρχε. Τώρα για το άλλο θέμα, για τη δική σας ενέργεια που κάνατε στην Εθνική Οδό και που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα και θα πάτε και στον εισαγγελέα. Έχετε μετανιώσει? Ήταν μια σωστή ενέργεια? Τι λέτε? Δεν ακούω τι λέτε. Ρωτάω αν έχετε μετανιώσει για αυτή την ενέργεια που κάνετε εκεί και πώς την κρίνετε και την αξιολογείτε. Τώρα, εκ των υστέρων. Αν κάνετε σήμερα ή αν κάνετε σήμερα, θα το ξανακάνω. Θα το κάνω μέχρι να βγουν οι κάρτες. Ναι, αλλά είναι παράνομο, κύριε Δήμαρχε, αυτό που κάνετε. Και εσείς είστε δήμαρχος. Είναι παράνομο. Είναι παράνομο να βάζουν τους φτωχούς ανθρώπους. Ξέρετε, κύριε Δήμαρχε. Τους φτωχούς ανθρώπους που δεν μπορούν να βγάλουν προς το ΖΙΝ, να πληρώνουν για να πάνε από το χωράφι του στο σπίτι του 2,60. Μα επειδή. Σωστό και δίκαιο αυτό που λέτε. Μισό λεπτό, κύριε Δημαρχέ μου. Μισό λεπτό. Επειδή είναι σωστό και δίκαιο, και αφού βγαίνουν οι κάρτες, γιατί να γίνει κάτι εδώ? Αφήστε, δεν λέω ότι κάντε το παράνομο, δεν λέω. Αφήστε το. Εγώ είδα τώρα την περιοχή για πρώτη φορά σε εκείνο το σημείο. Είναι επικίνδυνο, Δημαρχέ. Αν βγουν οι κάρτες, εντάξει. Λέω, εδώ αν σκοτωθεί ένας άνθρωπος τώρα που πάει να βγει στην Εθνική, δηλαδή, πράγμα που είναι απίστευτο και απαράδεκτο και δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, εσείς θα έχετε την ευθύνη? Ορίστε. Ξέρετε πόσες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αδιαφορία κάποιων στο πέταλο του Μαλλιακού. Ναι. Άρα εμείς πρέπει να το κάνουμε χειρότερο, λέτε? Όχι, δεν θα το κάνουμε χειρότερο. Αυτό λέτε. Εδώ πέρα μιλάμε για πολλούς ανθρώπους που πεθαίνουν κάθε μέρα. Αν σκοτωθεί κάποιος, λοιπόν, θα μπω εγώ φυλακή και η υπουργεία μετά από μένα. Αυτοί που είναι τώρα πάνω υπουργοί. Λοιπόν, ας σκοτωθεί. Όχι, ξέρετε, κύριε Δημαρχέ, επειδή. Πάμε παρακάτω. Το λέω αυτό γιατί γίνεται μια ενέργεια που έχει και τον κίνδυνο μέσα κτλ. Τη στιγμή. Τα 500 μέτρα, ακούστε με λίγο. Ναι, τη στιγμή που βγαίνουν οι κάρτες. Τα 500 μέτρα από εκεί που ανοίξαμε εμείς δρόμο έχει άνοιγμα πάλι. Το οποίο είναι 100% επικίνδυνο γιατί είναι πάνω στη στροφή. Εμείς πήγαμε και βρήκαμε και ανοίξαμε στον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχει άνοιγμα στον Άγιο Ραφαήλ. Μα δεν είναι στο χέρι σας να το κάνετε αυτό, κύριε Δημαρχέ. Λοιπόν, μην μου λέτε εμένα λοιπόν για τις καρμανιόλες που ζούμε. Συμφωνούμε σε αυτό που λέτε. Το έχουμε κάνει 150 ρεπορτάζ. Ναι. Συμφωνούμε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Υπάρχουν επικίνδυνα σημεία. Σκοτώνεται κόσμο, όντω. Στείλτε την κάμερα 500 μέτρα πλήρη στον Άγιο Ραφαήλ να σα δείξει πώ παίρνουν και πώ βγαίνουν οι οδηγοί από εκεί και αν είναι καρμανιόλα ή όχι. Μάλιστα. Αυτό που λέτε, εμείς το επιβεβαιώνουμε και το βλέπουμε. Εκεί είναι η κάμερά μας ζωντανά από το πρωί. Το έχουμε δει το σημείο. Δεν μιλάμε έτσι στον αέρα. Τα έχουμε δει και τα επικίνδυνα και όλα. Λάτε και μας το δείχνει και τώρα. Δεν έχετε τηλεόραση μπροστά σας. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Λέμε ότι για παράδειγμα παρατημένο στη μέση της Εθνικής Οδού ένα γκρέιντερ. Δεν είσαστε εκεί και δεν ξέρετε τι γίνεται. Μην μου λέτε τίποτα. Πάμε παρακάτω. Εκεί είναι το ρεπορτάζ μας, κύριε Δημαρχέ. Το ρεπορτάζ σας είναι λάθος. Δεν ξέρετε. Είναι λάθος. Όλα λάθος είναι και εσείς έχετε δίκιο. Λέτε λάθος. Εσείς είστε όμως μέσα στο τμήμα αυτή τη στιγμή. Αν ήταν όλα σωστά όσα λέτε, κύριε Δημαρχέ, εάν ήταν σωστό αυτό που λέτε. Είστε άσχετοι. Πάμε άλλο. Ωραία. Εντάξει, κύριε Δημαρχέ. Στο επίπεδο αυτό, εμείς δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε ούτε το συνηθίζουμε στις εκπομπές μας. Σας λέω λοιπόν ότι αν είχατε δίκιο, δεν θα ήσασταν κρατούμενος σήμερα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως τα λέτε. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί κανείς. Αλλά αυτό το επίπεδο που ρίχνετε την κουβέντα δεν έχει νόημα. Αδίκως μιλάς. Ναι, εντάξει. Εγώ μιλάω για τους τηλεθεατές. Ο κύριος Δήμαρχος, όπως αποδείχθηκε, δεν θέλει να συζητήσει, θέλει να υβρίσει. Υβρίζει από χτες το πρωί με όποιον συνομιλεί. Τον άκουσα σε αρκετές συνεντεύξεις αυτές τις μέρες με συναδέλφους. Έχει αυτό το εριστικό και υβριστικό στυλ, το οποίο μπορεί να παίρνει ο Τσαμπουκάς αυτό στα σύριαλ που έπαιζε, γιατί εκεί το Σανίδη παίζει αλλιώς το παιχνίδι. Εδώ όμως είναι η πραγματικότητα, είναι η ζωή πραγματική. Έτσι και δεν κάνουμε πλάκα. Εγώ αυτό που κατάλαβα. Ούτε παίζουμε ρόλους, ούτε είμαστε θέατρο εδώ.